πάει. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, είναι τεράστιο. Ξέρεις, μπορώ να πω ένα-δύο πράγματα που μου έρχονται στο κεφάλι. Ας πούμε, σε κάποια φεστιβάλ που είχα πάει, ας πούμε, στην Ινδία, ξέρω εγώ, το δανέζικο τμήμα του κέντρου κινηματογράφου, ξέρω εγώ, ή του πολιτισμού, δεν ξέρω τι, οργάνωσε ειδική βραδιά με καλεσμένους όλους του φεστιβάλ, μίλησαν για τις ταινίες τους, προώθησαν δανέζικες ταινίες, κάναν ειδικό τμήμα. Ξέρω εγώ, στη Σεβίλη ήταν οι Ολλανδοί που το κάνανε αυτό. Όλα αυτά τελικά έχουν κάποια αξία, γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι κάπως επικοινωνία, επικοινωνία. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι κάτι που επικοινωνεί επίσης. Έχει το κόσμο, δημιουργεί και ένα ηλεκτρισμό. Έχω τα άνθρωποι το εξωτερικό, βλέπουν ταινίες, μπορεί ξαφνικά αυτό να γίνει σύνδεση για την ταινία σου, να γίνει ένα άνοιγμα για άλλα φεστιβάλ. Οπότε το θέμα της προώθησης των ταινιών σε φεστιβάλ με τον σωστό τρόπο και τη στόχευση αυτής της προώθησης είναι κάτι που σίγουρα μπορούμε, ξέρεις, να εμβαθύνουμε κι άλλο σαν χώρα. Και το να, επίσης στην επιλογή των projects, να σκεφτόμαστε πάντα ότι κάθε project είναι, μπορεί να μην σκεφτόμαστε ποια ιστορία έχει αρχή, μέση, τέλος, αλλά να σκεφτόμαστε ποιο project έχει μια αλήθεια. Καταλάβεις, δηλαδή, όταν διαβάζουμε τα σενάρια και ξέρουμε το έργο του σκηνοθέτη, για το κέντρο κινηματογράφου, επειδή ρώτησες, να προωθούν και ταινίες οι οποίες φαινομενικά, ξέρεις, δεν βγάζουν νόημα ίσως στη λογική της δραματουργίας του Αριστοτέλη, αλλά ξέρεις, βγάζουν νόημα για τη σύγχρονη κινηματογραφία. Μπορώ να παίξω λίγο το σύμβολο του εδώ, το... Παρακαλώ. Το σύμβολο, του διαβόλου. Θα ήθελα να συμβουλέψω και το διάβολο. Είναι... Κοίτα, εγώ νομίζω αυτός ο θεσμός που λέμε φεστιβάλ διεθνώς, θα ήθελα πραγματικά να πετάξω μια προβοκατόρια, είναι σε κρίση. Στις Κάνες βλέπουμε πραγματικά κρούσματα οικογενειοκρατίας και νομίζω καταλαβαίνουμε για ποιο θέμα μιλάω. Σε άλλα φεστιβάλ, δηλαδή, είναι τελείως συμφασμένα με τις διάφορες εταιρείες πωλήσεων, sales companies, sales agents κλπ. Που έχουν το ΑΒ τρόπο, δηλαδή, να προωθήσουν τις ταινίες τους στο φεστιβάλ, να πάρουν το πρώτο βήμα για να κάνουν τις άσχετα με την αισθητική, καλλιτεχνική, ξέρω και εγώ τι, πολιτική αξία αυτών των ταινιών. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα, δηλαδή, και δεν είναι μόνο ο χώρος του κινηματογράφου, αλλά και ο χώρος της καστικής τέχνης με διάφορα biennale παγκοσμίως, δηλαδή, όσο φεστιβάλ. Κινηματογράφοι υπάρχουν παγκοσμίως, υπάρχουν και άλλα τόσα biennale καστικής τέχνης, δηλαδή triennale, biennale, quadrennale, ξέρεις, κλπ, κλπ. Δηλαδή είναι ένα περίεργο πράγμα που με βάζει και εμένα σε πάρα πολλές σκέψεις και πολλές φορές πιστεύω και τα αισθητικά κριτήρια ή τα κριτήρια επιλογής για τα βραβεία. Εγώ να σου πω προσωπικά, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάρω το ταινία που έχει πρώτο βραβείο κανόν. Νομίζω μπορεί να ήταν το Elephant του Gus Van Sant. Πραγματικά είναι η τελευταία φορά που αυτή η λεζάντα στην αρχή με πρότεινε να πάρω. Έτσι και λόγω με φαν του Γκάς κλπ. Πέρυσι βγήκε μια ταινία στο Βερολίνο, αν δεν κάνω λάθος, πήρε το βραβείο. Δεν λέω παραπάνω. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που νομίζω τα κριτήρια δεν είναι ούτε αισθητικά ούτε τίποτα, δηλαδή κάτι άλλο παίζεται. Δηλαδή υπάρχει μια ένδυα ή μπορεί και μια πολιτική, δηλαδή. Πώς να το πω, δηλαδή, έλλειψη κουράγιου. Νομίζω είναι ο νατισμός σε κρίση. Έχουμε επίσης μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία που βγάζει 5-6.000 ταινίες το χρόνο. Κάποιος μου το είπε από κάποιο φεστιβάλ, δηλαδή, ότι παλιά ξέρεις, βλέπανε 500 ταινίες να κάνουν μια επιλογή. Τώρα έχουν πλημμυρίσει, δηλαδή, και βλέπουν 5-6.000 ταινίες και το πολύ πολύ θα δουν τα πρώτα 15-20 λεπτά. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Και θα ήθελα και αυτό να το συζητήσουμε, γιατί αφορά και εμάς, δηλαδή πώς βγάζουμε τις ταινίες έξω, πού στοχεύουμε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα και όλα αυτά. Εν τούτης, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι τα μεγάλα τουλάχιστον φεστιβάλ έχουν ένα πράγμα που μπορείς να εμπορευτείς. Η συμμετοχή σου σε ένα μεγάλο φεστιβάλ ασφαλώς και σημαίνει κάτι μετά όταν η ταινία βγαίνει στις αίθουσες. Έθεσες όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, αυτό των sales agents. Ένα μηχανισμό που στην ουσία προωθεί τις ταινίες, πουλάει τις ταινίες στο εξωτερικό, από διάφορες χώρες υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που έχουν τα δικαιώματα των ταινιών και τα πουλάνε και οι οποίοι έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν πολλές φορές τα φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ταινίες τις περισσότερες φορές δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο τους προς τους μεγάλους sales agent. Τι νομίζεις ή τι νομίζετε ότι φταίει, πώς θα μπορούσε να γίνουμε πιο
εμπορεύσιμη καλλιτεχνικά. Προσωπική μου εμπειρία είναι ότι έχουμε αρχίσει να γινόμαστε ιδιαίτερα θελκτικοί στους sail agents. Απλά υπάρχει και μια πολιτική του να τους τα χαρίσεις όλα. Δηλαδή, αν θέσεις έτσι το παιχνίδι, τότε ενδεχομένως να έχεις και τα καλούδια που προκύπτουν από αυτό. Δεν πιστεύω ότι είμαστε. Δηλαδή, θεωρώ κάποιες ταινίες ήδη έχουν έρθει και αντιμετωπίζονται σοβαρά από αρκετούς legends, από τις ελληνικές δηλαδή. Το ξέρει και το ελληνικό και το κινηματογράφο. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα προωθήσουν τις ταινίες, πώς θα επιστρέψουν στον δημιουργό ή στον παραγωγό ή στον ελληνικό κέντρο κινηματογράφου κάποιο ωφέλη από αυτό έξω από το να είσαι απλά σε καταλόγους. Κάτι το οποίο μπορεί να το κάνεις κατά κάποιο τρόπο και από μόνο σου σε ένα εταιρεία παραγωγής, βεβαίως ενδεχομένως με λιγότερη πίεση, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Και όλο αυτό το στοιχείο είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και όχι μόνο για την ελληνική αγορά, για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, και ιδίως για τις art house ταινίες, οι οποίες αυτές έχουν πιο πολύ ανάγκη το sale agent.